Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτές τις εκλογές, την εκλογική διαδικασία και όχι μόνο με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Γραμμένο, τον κύριο Βαγγέλη Γραμμένο. Τι κάνετε? Είμαι καλά, Γιώργο. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Πράγματι. Καλό είναι αυτό ή κακό? Καλό είναι μάλλον. Όπως το δεις. Ίσο άδειο ή μέσο γεμάτο το ποτήρι. Ναι, γιατί ως συνήθως, εντάξει, για τα δύσκολα σας ψάχνουμε εσάς. Το ξέρω και καλά κάνεις. Κατά εύκολα δεν είμαι εγώ. Καλή χρονιά να σε ευχηθώ κιόλας. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θέλω ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο. Έχω δύο-τρία πράγματα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω. Για αυτή την εκλογική, τη σημερινή εκλογική διαδικασία και αυτό το 51 στα 55, δηλαδή μιλάμε για ευστοχία Μάικλ Τζόρνταν, ο κύριος Γκυρτζίκης, να το πάω και λίγο στο μπάσκετ. Τέσσερις ενώσεις που μέσα σε αυτές νομίζω ήταν και οι δικοί μας, έτσι, οι δικοί σας δηλαδή, της Μακεδονίας, ψήφισαν λευκό. Έτσι, όχι κάτι άλλο, λευκό. Γιατί δεν υπήρχε άλλη υποψηφιότητα. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό και το αποτέλεσμα, αλλά και για τη διαδικασία. Να μας δώσετε δύο-τρία πραγματάκια περισσότερα. Κοίταξε, όταν τρέχεις μόνος στο κουλουάρ, είναι προφανές ότι έχεις αντίπαλο μόνο το χρόνο. Κάτι τέτοιο ήταν οι σημερινές εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ναι. Αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα. Όταν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν κάνει να παλέψει με τα λευκά. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι εξακολουθεί η Ομοσπονδία να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε να κινείται. Αυτά είναι γνωστές αυτές οι απόψεις μου, τις έχω πει πολλές φορές στα μέσα ενημέρωσης. Ένωσε αυτές, δεν υπαναχωρώ από αυτές. Χρειάζεται ηλεκτροσόκ η Ομοσπονδία για να συνέλθει, μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Μακάρι να πετύχει ο Γιώργος Αγκυρτζίκης, δεν το βλέπω όμως. Γιατί? Διότι μην μου πει κανείς ότι για όλα τα δεινά του ποδοσφαίρου έφταιγε ο Σάις. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Θα φανεί αφελής, αλλά δεν είναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν τον ξέρετε τον κύριο Γκυρτζίκη. 20 χρόνια. 20 χρόνια, Τι τύπος είναι? Θα έλεγα ότι είναι χαμηλών τόνων άνθρωπος, low profile. Εν πάση περιπτώσει, έχει διατελέσει σε διάφορα πόστα της Ομοσπονδίας, ταμείας κτλ. Τελευταία Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Το ζήτημα είναι, Γιώργο, αν συνολικά η Ομοσπονδία μπορεί να τρέξει. Εγώ δεν βλέπω ότι τρέχει. Εγώ βλέπω ότι κάνει βήματα προς τα πίσω, έτσι. Μην αρχίσουμε τώρα να εξειδικεύουμε πράγματα για καταστάσεις. Ούτε μένω εγώ στο κομμάτι της εθνικής ομάδας. Ναι, αλλά κανένα δυο παραδειγματάκια θα τα ήθελα. Αυτά που να εννοούν αυτό εδώ που λέτε, ότι κάνουν, έχουν, η ΕΠΟ μάλλον κάνει βήματα προς τα πίσω. Μα, να κοίταξε, τα περιγράφουν. Να δεις τώρα. Όταν έχεις μια εθνική ομάδα, ξεκινώ από εκεί, η οποία πριν χρόνια, βέβαια, πριν 10 χρόνια, έχει πάρει το πανευρωπαϊκό. Όταν έχει προκριθεί στο παγκόσμιο. Και ξαφνικά αυτή η ομάδα φτάνει στο ναδύρ, είναι προφανές ότι δεν φταίνε μόνο προπονητής και ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν είναι βέβαια. Φανταστείτε τώρα μια μεγάλη δύναμη ευρωπαϊκή να φτάνει σε αυτό το χάλι. Να χάνουμε δηλαδή από τα Γκαρσόνια τώρα και τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι είναι. Από τα νησιά. Έτσι είναι. Έτσι. Ένα. Το κρατούμενο. Δεύτερο, βλέπετε ότι πολλαπλασιάζεται η εγκληματικότητα μέσα στους κόλπους του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, έχουμε κατ' επανάληψη καταγγελίες και έρευνες για τα στημένα, έχουμε συνομιλίες αξιωματούχων της Ομοσπονδίας, στη λογική του κάνε αυτό γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Έχουμε σε εξέλιξη μία πρωτοφανή για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα δικαστική έρευνα, η οποία βέβαια έχει ξεφύγει πλέον από την προκαταρκτική, από τον ύποπτο δηλαδή, πήγε στην ανάκριση, πήγαμε δηλαδή σε κατηγορουμένους για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και άλλες 5-6 κακουργηματικής μορφής κατηγορίες. Τι άλλο θέλει ο μέσος Έλληνας φιλάθλος, ο μέσος νους, για να πει ότι αυτή η κατάσταση είναι πλέον μια αναστρέψιμη. Δεν θέλω να μιλήσω για διαιτησίες. Βλέπετε τι γίνεται.
Βλέπουμε εξόφθαλμα πράγματα πλέον, χοντροκομμένα πράγματα. Δεν γίνεται τώρα. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, εγώ με τους διαιτητές είμαι, έτσι, να συγχωρήσω το ανθρώπινο λάθος. Εσείς τι λέτε εδώ τώρα, ανθρώπινα λάθη? Να σου πω κάτι, την αλήθεια, ναι καλά, ανθρώπινα, ναι, ξέρω εγώ, με εισαγωγικά. Αλλά χοντράδες, να σου πω την αλήθεια κύριε Γραμμένε, βλέπω και στα πρωταθλήματα τα πρωτοκλασάτα. Δηλαδή βλέπω η Ισπανία τελευταία, οι διαιτητές μου σφυρίζουν θαρείς και είναι πιωμένοι. Αν τέτοια πράγματα, εξόφθαλμα που δεν τα δίνουν. Γιατί, και λέω τώρα, προβληματίζομαι να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε που έχουμε τους δικούς μας στη γωνία, ας πούμε, και λέμε εντάξει, οι δικοί μας δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Αλλά βλέποντας και τους ξένους, λέω κάτι γίνεται, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ βλέπω κακές διαιτησίες. Αλλά δεν βλέπω κάθε αγωνιστική κακές διαιτησίες, Γιώργο. Ναι. Στην Ισπανία, στην Αγγλία. Εδώ βλέπουμε κακές διαιτησίες κατ' επανάληψη. Ναι. Κάθε Κυριακή. Και επίσης, αυτοί οι διαιτητές, πρόσεξε λίγο τώρα, όταν κάνεις το ανθρώπινο λάθος, βεβαίως θα τιμωρηθείς. Ναι. Θα πάρεις μια ποινή, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια του επιτρέπτου κτλ. Ναι. Εδώ επιβραβεύονται κιόλας. Αυτό είναι, ναι. Δηλαδή θα ξεχάσω και την μπάλα που ξέρω, θα ξεχάσω και τα 30 χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Δεν πηγαίνει άλλο πλέον. Και επίσης αυτό που να μην μιλήσω για τα μέλη τώρα της ΕΠΟ, για τις ενώσεις, ναι, οι οποίες είναι στα πρόθυρα αυτοκτονίας, όλες. Ξέρετε πόσα λεφτά θα χάσει η Εθνική, η ΕΠΟ, από την ενδεχόμενη, αλλά πολύ πιθανή, μη πρόκριση της Εθνικής? Πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. 12. Πώς θα αναπληρωθούν, με δεδομένο ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος η ΕΠΟ, έτσι, λόγω του περίφημου αυτοδιοίκητου. Τι θα γίνει το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι μόνο η ΕΠΟ, δεν είναι μόνο το επαγγελματικό. Έχουμε και ένα αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πώς θα ανταπεξέλθει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά, βάλουμε λουκέτο? 12 εκατομμύρια, μεγάλο το νούμερο. Να ξαναευχηθούμε να μην γίνει, αυτό, κυρίως για τα αεραστεχνικά, όχι για... Εντάξει. Μακάρι, γι' αυτό σου είπα, μακάρι να μην γίνει. Αλλά είναι σφόδρα πιθανό. Ναι, αλλά σήμερα αυτό που έγινε. Καταρχάς, εκτός από τη δική μας την Ένωση, οι άλλοι τρεις ποιοι ήταν? Δεν μπορώ να μιλήσω για μια μυστική ψηφοφορία. Α, μυστική. Συγγνώμη, αυτό δεν το ήξερα. Μυστική ψηφοφορία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, βέβαια. Εμείς για τη δική μας, δηλαδή για τη δική σας, πώς το ξέρουμε, ας πούμε? Ότι... Το λέω εγώ. Α, το λέω εγώ. Μα το είπα και χθες και προχθές. Το είπα και στο Συμβούλιο. Εγώ ξεκάθαρες θέσεις, Γιώργο. Εγώ εγκρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Είπα ευθύς εξ αρχής ότι είναι συνέχεια αυτή η ομοσπονδία της διοίκησης Σάρια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να την ψηφίσω. Μα για ποδοσφαιρικούς λόγους. Και για ηθικούς λόγους δεν μπορώ να την ψηφίσω. Δηλαδή η ψήφος ήταν εντός εισαγωγικών αρνητική η δική σας, αυτή η λευκή τέλος πάντων. Από ό,τι κατάλαβα, να με διορθώσετε να κάνω λάθος, όχι για το πρόσωπο, αλλά για συνολικά, το κόμμα ουσιαστικά συνολικά, που εκπροσωπεί, βέβαια, να το πω έτσι. Βέβαια, βέβαια, το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι θα πάω. Εγώ το επιβραβεύσω ψηφίζοντας τον Γιώργο τον Γκυρτζίκη. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχω άριστες σχέσεις μαζί του. Έτσι, αλλά πριν το εγώ δεν πάω εκεί να ψηφίσω φίλους ή μη φίλους. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά, η λογική η δικιά μου και της Μακεδονίας, για να μην μιλάω σαν πρώτο πρόσωπο, ναι, έχει να κάνει με το που πάει σήμερα το ποδόσφαιρο της χώρας μας. Τι κάνει η ΕΠΟ λοιπόν για να σταματήσει τον κατήφορο και όλα τα συμπαραμαρτούντα? Λοιπόν, το αποτέλεσμα έχει αρνητικό πρόσημο. Πώς εγώ θα επιβραβεύσω αυτήν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας? Ναι, αλλά το 51 που βλέπω ή που βλέπουμε εμείς που είμαστε... Σου είπα, όταν τρέχεις μόνος σου έχεις αντίπαλο μόνο το χρονόμετρο. Ναι, γιατί δεν βλέπω όμως τα 4 καμιά δεκαριά ακόμα, να πούμε, ή καμιά εικοσαριά ακόμα να έχουμε? Κοίταξε τώρα, θα πρέπει να μιλήσω για συναδέλφους μου, δεν το συνηθίζω. Καθένας επιλέγει αυτό που επιλέγει να κάνει, έχει και τις συνέπειές του. Όχι, έτσι. Εγώ θέλω κατά κάποιο τρόπο έτσι, προφανώς, πώς το λένε, light, να το πω έτσι, μια ερμηνεία για το 4. Γιατί είναι μονοψήφιο, δεν είναι διψήφιο, παραδείγματος χάρη, παιδί μου, αυτό. Να το θέσω έτσι, όσο ξέρω πώς να το θέσω διαφορετικά. Γιατί κάποιες ενώσεις θεωρούν ότι αυτό ήταν μια τυπική διαδικασία, δεν πειράζει, ας ψηφίσουμε, δεν χάλασε και ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς θα βγει. Πρόχειρες και επιδερμικές κρίσεις δηλαδή. Εγώ δεν τις κάνω αυτές. Εγώ εμένα είμαι σταθερός απόψεις μου. Ναι. Αυτή είναι, μην γυαλιόμαστε τώρα. Ο Γκαγκάτς γιατί δεν προχώρησε? Γκαγκάτς, αν υπήρχε Γκαγκάτς, θα τον ψηφίσατε? Είχε κάνει μια προσπάθεια ο
Βασίλης ο Γκαγκάτσης, αλλά ξέραμε όλοι ότι δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. Αν σας πω την αλήθεια, με πήρε και τηλέφωνο και του λέω, εν πάση περιπτώσει, κατέβα εσύ και αφού κατέβεις τότε το συζητάμε κιόλας. Ναι. Αν θα σε ψηφίσουμε ή όχι. Ήξερα το παιχνίδι αυτό και το παρασκήνιο, Γιώργο μου, πάρα πολύ καλά. Ήμουν βέβαιος για κάποια πράγματα. Δηλαδή, όποιος και να κατέβαινε, ας πούμε, δεν είχε καμία τύχη, τίποτα. Νομίζω πως όχι. Τώρα, μην με ρωτήσεις τι θα έκανες εσύ, γιατί κάπου θα τα είδες στα δημοσιεύματα και δεν θα με ρωτήσεις. Αλλά, όχι, σου λέω, δεν θα κατέβαινα. Σε προλαμβάνω τώρα, παίζω επίθεση. Όχι, εντάξει, έτοιμος είσαι. Πάντως μου κάνει εντύπωση, ρε γαμώτο, όλο αυτό που γίνεται στην ΕΠΟ και με τις ομοσπονδίες της. Προάλλες μιλούσα, δεν θυμάμαι τώρα ποιας ομοσπονδίας, εκεί στα νησιά που ήταν, ένας πολύ ωραίος τύπος, Σιγάλας. Ο Γιάννης, ναι. Εκπληκτικός, δηλαδή, δεν τον ήξερα καθόλου. Δηλαδή, μου είπαν θα μιλήσω με τον άνθρωπο αυτό, τότε που είχε κάποια προβληματάκια κτλ. Και έπαθα πλάκα. Ήταν πολύ ωραίος τύπος, ας πούμε. Και μιλήσαμε και τα λοιπά. Είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι και μέσα στους τέσσερις εδώ, δεν ξέρω, πιθανολογώ. Έτσι πως τον άκουσα. Ναι, μπορεί. Ναι. Γι' αυτό μπορώ να πω είναι. Α, είναι, εντάξει. Έχουμε ένα 50%. Λοιπόν, και λέω, γιατί τόσα χρόνια δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί μου λέει για τα προβλήματα, για τα οικονομικά προβλήματα, πώς τα έχουν καταφέρει, τι προσπάθειες κάνουν κτλ. Ναι, κοίταξε, τα νησιά έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα και οικονομικό, έτσι. Ναι. Διότι αναγκάζουν να κάνουν μετακινήσεις. Πιάνει καιρός, δεν φεύγει το καράβι. Ναι. Μου λέγε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΠΣ Σάμου ότι μια ομάδα ήταν αποκλεισμένη 4 μέρες στο νησί, δεν μπορούσε να φύγει και οι άνθρωποι δεν είχαν και χρήματα να πληρώσουν. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτά πρέπει να τα έχεις εκ προημίου δρομολογημένα. Η νησιωτική Ελλάδα έχει τεράστια προβλήματα. Εμείς η δική μας εδώ η Ένωση πώς τα καταφέρνει? Πώς τα καταφέρνετε εσείς δηλαδή? Με αίμα. Με πολύ αίμα, Γιώργο. Χρόνια τώρα. Ναι. Εντάξει. Με τα οικονομικά μας τα έχουμε συνεφέρει. Είμαστε σε μια καλούτσικη κατάσταση, αλλά δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ο γραμμένος και ο κάθε Ζαγόρας και ο κάθε ένας να παρακαλάει είτε την ΕΠΟ, είτε τη Γραμματεία, είτε το Πέντε Φίλους να μπουν χορηγοί, να μπορέσει να βγάλει το μήνα του. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι, εδώ η πολιτεία απέχει διαχρονικά. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με τις επιχορηγίες των σωματείων, το μέγα θέμα που ανέκυψε. Τι γίνεται δηλαδή? Κοίταξε τώρα, 3 μήνες μάλωνε ο Ανδριανός με την ΕΠΟ, γιατί η ΕΠΟ δεν έχει φορολογική ενημερότητα, πάρει τα λεφτά των σωματείων να τα δώσει στις ενώσεις και ενώσεις να τα δώσει στα σωματεία της. Ναι. Και μη φαντάζεσαι τίποτα, κάτι 500 και 600 ευρώ θα είναι αν εκταμιευθούν. Στο σωματείο? Σε κάθε σωματείο. Τι να κάνω, πάνε να φάνε σουβλάκια με την ομάδα, τι να κάνω αυτά. Να μαζευτούν, μπορεί να βάλουν και την τσέπη τους κιόλας. Αλλά έστω και για αυτά τα χρήματα, 3 μήνες μαλώνανε, έχεις φορολογική ενημερότητα, δεν έχω. Μίλησα λοιπόν με τη Γενική Γραμματεία άπειρες φορές, στο τέλος, συγγνώμη για τη φράση, τα πήρα στο κρανίο. Τους έστειλα μια επιστολή και τους λέω, γιατί δεν τα δίνετε απευθείας στις ενώσεις? Δηλαδή ο Ιωαννίδης, ο Ορφανός και ο Λιάνης πιο μπροστά, και μην αραδιάσω όλους τους υπουργούς αθλητισμού. Χαζοί ήταν που τα δίνανε στις ενώσεις και οι ενώσεις τα δίνανε στα σωματεία τους. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ψευδεπίγραφο, ότι ήταν επίπλαστη αυτή η διαμάχη. Φτάσαμε στο σημείο, διαλύθηκε η Βουλή και τώρα με ρωτούν τα σωματεία μας, πρόεδρε, να πάρουμε χρήματα εμείς? Η απάντησή μου είναι αφοπλιστική, δεν ξέρω. Έρχεται πάνω σε εσάς αυτό, Πάνω σε εσάς, λέω, δεν ξέρω. Ναι. Μα εσύ το προκάλεσες αυτό. Ναι, εγώ το προκάλεσα και πολύ καλά έκανε η ΕΠΣ Μακεδονίας και βγήκε μπροστά ένα βήμα από τους υπόλοιπους. Διότι πρόταση δική μας ήταν, Ανδριανέ, άλλαξε με μια τροπολογία το στάτους και δώσε τα λεφτά, παράκαμψε την ΕΠΟ. Ναι. Δώστε στις ενώσεις. Έκανε την τροπολογία. Λεφτά δεν είδαμε, φίλε Γιώργο. Λεφτά δεν είδαν τα σωματιάκια μας. Έρχονται. Θα δούμε. Κοιτάξτε, κύριε Γραμμένη, το νούμερο που μου είπατε. Για το νούμερο. Πάντως, το νούμερο που άκουσα, αυτό που είπατε πριν από λίγο, αισθάνθηκα άσχημα. Στεναχωρήθηκα, ντράπηκα. 500 ευρώ τώρα σε ένα σωματείο, ας πούμε. Τι να πρωτοκάνουμε αυτά τα λεφτά? Ναι, δυστυχώς έτσι θα είναι.
κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι πολύ απλό, σου είπα ότι το κράτος, πολιτεία, διαχρονικά, όχι τώρα, απέχει από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έχει ένα αγνό, όμορφο κομμάτι της κοινωνίας και το έχει παραπεταμένο. Τόσο απλό είναι όσο το λέω. Ναι. Δεν το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις. Ναι. Έχεις μια ομοσπονδία η οποία δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για το πώς γίνεται να λειτουργήσει ένα σωματείο. Τι να κάνουν, βάζουν οι παράγοντες από την τσέπη τους, εμείς σαν ένωση τρέχουμε σαν τους τρελούς να καλύψουμε τρύπες και το ένα και το άλλο και καχάζει ο εκάστοτε υπουργός αθλητισμού, ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΠΟ. Πόσα σωματεία έχει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δηλαδή πόσους έχετε στο, που λέει ο λόγος, δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανένας, το λέω έτσι πολύ, με πολύ αγάπη και καλοπροαίρετα, πόσους έχετε στο κεφάλι σας? Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Κάθε Κυριακιά, Σαββατοκύριακο στην Εύση Μακεδονίας γίνονται 100 παιχνίδια περίπου ανδρικά, ναι, και παίζουν και άλλα 500 τμήματα υποδομής. Καταλαβαίνεις τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο στο νομό Θεσσαλονίκη. Όλος ο κόσμος παίζει μπάλα. Και αυτό το πράγμα αφήνει παγερά αδιάφορους όλους τους ανευθύνω υπεύθυνο. Και εμείς τι φωνάζουμε κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, ότι δεν έχουμε γήπεδα κτλ. Για να παίζουν 300 ομάδες κάθε μέρα, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο. Εντάξει, αγωνιστικούς χώρους έχουμε. Α, έχουμε. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, τα βολεύουμε. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Και αν έχουμε, είναι ελάχιστο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Όλοι αυτοί που πρέπει να πάνε εκεί, όλοι αυτοί που πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά, όλοι αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, τα παραδώσουν στα σπίτια τους. Εμείς τώρα έχουμε και πρωτάθλημα μπαμπίνι, έτσι. Μιλάμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα με 5χρονα και 6χρονα παιδιά. Μπαμπίνι, ε. Μπαμπίνι, ναι. Δεν σας στάνουν τα άλλα τα πρωταθλήματα που δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε, μου βάζετε και μπαμπίνι. Λογικό, ναι, είναι μετά. Αφωνάζουν, δηλαδή έχετε που έχετε τους μεγάλους, έχετε και τους μικρούς να τα ακούτε. Ένας φίλος μου γιατρός μου είπε, ναι, θα σε καταγγείλω, ναι, διότι έχω πληροφορίες ότι συχνάζεις έξω από μεευτήρια και παίρνεις τα βρέφη και τα πας να παίξουν μπάλα. Τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Όχι, είναι φοβερά αυτά που ακούω. Είναι, ευτυχώς είναι σε ευχάριστο κλίμα η κουβέντα, γιατί είστε ένας άνθρωπος από τους απελευθερωμένους, πρέπει να το πω, από το χώρο του ποδοσφαίρου που συμπαθώ πάρα πολύ. Που καταλαβαίνω ότι παλεύει, ρε παιδί μου, και δεν έχει τίποτα άλλο από πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Από τους ελάχιστους, μετρημένοι στα δάχτυλα είναι. Απλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή τώρα εγώ ρωτάω κάποια πράγματα και δεν κάνω τον αφελή ή τον χαζό. Πραγματικά δεν τα ξέρω τώρα. Και πιστεύω ότι άμα δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, και πολλοί που με ακούνε, που έχουμε εμείς, επειδή έχουμε το θέμα πάω Κάρι Ηρακλή, ξέρω εγώ, Super League κτλ. Εντάξει τώρα, ποιο ασχολείται μωρέ με τα ρεστεχνικά τώρα. Πού και πού, αν γίνει κανένα θέμα. Έχετε θέμα πολύ και είναι κρίμα, γιατί έχει πολύ κόσμο, έχει γονείς, έχει ανθρώπους που παλεύουν, παιδιά που θέλουν μέσα από το χώρο αυτό να κάνουν κάτι στη ζωή τους, να τα καταφέρουν κτλ. Δύσκολα, ρε γαμώτα, πολύ. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που και λένε, χωρίς βοήθεια θα είστε. Κάνουμε, χωρίς βοήθεια, ναι, χρόνια χωρίς τώρα. Και από εμάς ακόμα. Και από εμάς. Θα κάνεις ποδόσφαιρο. Εγώ δεν λέω ότι όλοι θα γίνουν παικταράδες και θα προωθηθούν. Όποια παιδιά έχουν το ταλέντο θα γίνουν. Αλλά το κέρδος δεν είναι αυτό. Το κέρδος είναι ότι έχεις τα μικρά παιδιά μέσα σε ένα γήπεδο αντί να τα έχεις σε άλλους σκοτεινούς δρόμους. Αυτό είναι το κέρδος. Να μην μιλήσω τώρα για την πρόωρη κοινωνικοποίηση των παιδιών κτλ. Ξέρεις, έχει ευεργετικά αποτελέσματα η ενασχόληση. Όχι κατά ανάγκη με το ποδόσφαιρο. Με όλα τα αθλήματα. Με όλα τα αθλήματα. Αυτό όμως γεννά και ευθύνη στους παράγοντες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τεράστια ευθύνη. Μπορείς να μου πεις μια κοινωνική ομάδα που προσφέρει περισσότερα από όσο προσφέρει ένας ερασιτέχνης παράγοντας στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ και στα άλλα αθλήματα? Δεν θα βρεις. Ναι. Όσο και να ψάξεις. Ναι, ναι, έτσι. Είναι τεράστια. Έτσι είναι τρελή, είναι ρομαντική, είναι, ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσουμε. Έτσι αυτούς είναι. Ναι, είστε μάλλον, ναι, είστε. Να ρωτήσω κάτι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί έχει να κάνει με την Ένωση κτλ. Με τα δελτία των παικτών του Άρη. Τι γίνεται ακριβώς, έχουμε καμιά εξέλιξη, δηλαδή μπορούμε να πούμε κάτι? Και αυτό, όχι, το θέμα. Ό,τι δελτίο θα έρθει, Γιώργο, θα φύγει αυθημερών στην Ομοσπονδία και θα γυρίσει, αν όχι αυθημερών, την επόμενη μέρα. Εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες εντολές για τα δελτία μας. Το πρόβλημα ενδεχομένως θα υπάρξει με τους
ξένους του Άρη. Έτσι. Εκεί πρέπει να ζητήσει την μπλε κάρτα, ναι, να απαντήσει η Ομοσπονδία στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ να εκδώσει το δελτίο να το στείλει στην Ένωση. Ναι, εκεί το πρόβλημα εννοείται. Εκεί έχουμε. Σε χρόνο, ένα χρονικό. Ένα ζήτημα χρόνου. Ζήτημα χρόνου, ναι. Έτσι, ναι. Στις προηγμένες ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικά εννοώ, έρχεται γρήγορα η απάντηση. Αυτό το θέμα που είχε προκύψει με τον κύριο Κάμπος, το παρακολουθήσατε, το γνωρίζετε κτλ. Ήρθε στο γραφείο σας, βλέπουμε, στο. Χτύπησε την πόρτα σας. Δεν ήρθε, αλλά κοίταξε να δεις, τώρα το ήξερα. Το θέμα του Κάμπος και έχω μιλήσει δημοσίως γι' αυτό. Ναι. Απαγορεύεται από τον κανονισμό. Έχουν κατατεθεί χαρτιά εδώ και κάποιους μήνες, ας πούμε, για να πάρει την κάρτα πιστοποίησης κτλ. Αυτό... Όχι. Στην Ένωση δεν κατατέθηκαν χαρτιά του Κάμπος για να δώσουμε εμείς την πιστοποίηση. Ναι. Μα δεν μπορούσε να γίνει. Εάν ερχόταν τα χαρτιά αυτά, θα τους λέγαμε, κοιτάξτε να δείτε. Η διάταξη είναι ρητή. Απαγορεύεται στα αριστερά σωματεία να απασχολούν ξένο προπονητή. Όλη η υπόλοιπη διαδικασία παρέλκει να την εξετάσει. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές πώς επιτρέπονται οι ξένοι? Καλά, αυτό είναι ποδοσφαιριστές και προπονητές, είναι άλλο ζήτημα. Γιατί? Άλλο πράγμα οι προπονητές, άλλο πράγμα οι ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό να κλείσουμε, γιατί με βλέπω επιμένει πολύ. Ναι, πολύ, πολύ. Ναι, ωραία, άμα είναι εντάξει, έτσι αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Γιώργο. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.